Βρέθηκε λύση για τις αποδείξεις και την επιστροφή φόρου και είναι οριστική. Με το νέο σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη λεγόμενη φοροκάρτα ή κάρτα αποδείξεων που καθένας δεν χρησιμοποιεί μέχρι τώρα, αλλά και τις πιστωτικές κάρτες. Μόνο συναλλαγές με το λεγόμενο πλαστικό χρήμα θα εξασφαλίζουν την επιστροφή φόρου και για αρχή μόνο συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και για συγκεκριμένες δαπάνες. Για αρχή λοιπόν και από 1η Ιανουαρίου του 2014, οι πολίτες που θα έχουν συναλλαγές με δικηγόρους, ιατρούς, κλινικές και νοσοκομεία θα πρέπει να πληρώνουν είτε με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, είτε χρησιμοποιώντας την κάρτα αποδείξεων. Όσον αφορά για την νέα κάρτα αποδείξεων για εκπτώσεις στο φόρο, το συστεγασμένο εμπόριο δεν έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την φοροκάρτα αυτή. Το συστεγασμένο εμπόριο κόβει τις αποδείξεις, αγοράζει με τιμολόγια. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η μοναδική ένσταση είναι πάνω στα προσωπικά δεδομένα του κάθε Έλληνα πολίτη, το πώς θέλει η εφορία μέχρι και το τελευταίο ευρώ να βλέπει πού ξοδεύεται, ώστε να μπορέσει να βάλει αναλόγως τους φόρους. Δεν είναι για κάποια προστασία του πολίτη, είναι για κάποια προστασία για την κυβέρνηση, ώστε να παίρνει τους φόρους μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Το νόμιμο και στεγασμένο εμπόριο, όπως σας είπα, είναι εδώ, βρίσκεται με τα τιμολόγια τους, με τις αποδείξεις που κόβουν οι επιχειρήσεις κανονικά, να κοιτάξουν αλλού που είναι η μάστιγα, στο παράνομο εμπόριο, στο λαθρέο εμπόριο, στο εμπόριο που στείνεται στις λαϊκές που είναι εντελώς ανεξέλεκτο, το εμπόριο που είναι στις αποθήκες και διακινούνται δεξιά-αριστερά. Οι εμπορικές επιχειρήσεις με τα τιμολόγια από τις εταιρείες, από τα εργοστάσια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα στην έκδοση των αποδείξεων. Όλα είναι καθαρά. Επομένως, αυτό το μέτρο είναι άλλο ένα ημίμετρο που έχει εφεύρει η κυβέρνηση.